Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή, Κορινθία χωρίς μοντάζ. Καλώς ήρθατε στο Best TV. Η εκπομπή αλλάζει, μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και πηγαίνει ανάλογα με τις εξελίξεις, ανάλογα με την επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν σήμερα αποφασίσαμε σε αυτή την εκπομπή να συνδεθούμε ζωντανά μέσω Skype με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, με τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μία θα λέγαμε ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία για την Πελοπόννησο, διότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε και κάποιες καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν ευνόησαν την αγροτική παραγωγή και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση να συζητήσουμε μαζί στην εκπομπή σας κύριε Παπαδάκη. Και πράγματι όπως δείξατε οι τελευταίες εβδομάδες είναι πολύ δύσκολες για την αγροτική κοινωνία στο σύνολο της επικράτειας και την εβδομάδα αυτή ήταν και για τη Μεσσηνία. Η περιοχή της Μεσσηνίας δέχτηκε ένα βαρύ πλήγμα από χαλάζι και δεν είναι το μόνο τη χρονιά την οποία διανύουμε. Στον πρωτογενή τομέα, σε προϊόντα τα οποία είναι πρώιμα και πρόκειται να διατεθούν άμεσα στην αγορά, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και ο ΕΛΓΑ από την πρώτη στιγμή έχει αναλάβει το καθήκον να προχωρήσει τάχιστα στο εκτιμητικό έργο, ούτως ώστε να προσδιοριστούν και οι αποζημιώσεις τις οποίες θα λάβουν οι αγρότες σύμφωνα με τον κανονισμό και τα ισχύοντα στον ΕΛΓΑ. Έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω, ας πούμε, ότι ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει προξενήσει η χαλαζόπτωση σοβαρές ζημιές. Διαμαρτύρονται εκεί οι ενώσεις. Έχει στείλει και επιστολή προς την πλευρά σας η Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Μπούζα, προκειμένου να μάθει πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, η καταγραφή, αν και νομίζω η πρώτη καταγραφή πρέπει να έχει γίνει, σωστά? Την επόμενη μέρα, μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, γιατί μια τέτοια χαλαζόπτωση στο μέσον της άνοιξης είναι μια ακραία εκδήλωση του καιρού, είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, και την επομένη ακριβώς ημέρα συνεργείο του ΕΛΓΑ έφτασε στην περιοχή και ξεκίνησε να κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις και ακολούθησαν και τις επόμενες ημέρες υπάλληλοι εκτιμητές γεωπόνοι του ΕΛΓΑ για να προσδιοριστεί η έκταση της καταστροφής. Μετά την αναγγελία θα επακολουθήσουν οι δηλώσεις για τις ζημίες που έχει υποστεί ο κάθε παραγωγός και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της σύνταξης των πορισμάτων και ό,τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΑ όπου συμβαίνουν καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες τις οποίες οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι τις καλλιέργειες ζωικού κεφαλαίου έχουν ασφαλίσει στον οργανισμό. Το πρώτο τηλεφώνημα το δέχτηκα από τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Και ακολούθησαν οι βουλευτές, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο κύριος Χρυσομάλης, ο κύριος Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αναστασόπουλος και βεβαίως έστειλαν επιστολές, όπως είπα, η κυρία Περιφερειακή Σύμβουλος και άλλοι εκπρόσωποι φορέων. Το θέμα στις περιπτώσεις αυτές, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι κατανοητό το ενδιαφέρον όλων των αιρετών, των εκπροσώπων της κάθε περιοχής, αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μας συμπαραστέκονται στον αγώνα τον οποίο κάνει ο διοικητικός και ελεκτικός μηχανισμός του ΕΛΓΑ, διότι δεν είναι θέμα αντιπαλότητος. Ούτε ο ΕΛΓΑ δεν θέλει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, όπως είπα προηγουμένως, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που ασφαλίζουν τις καλλιεργίες τους στον οργανισμό μας. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υλοποιούμε ό,τι λέει ο νόμος, και νόμος είναι ο κανονισμός μας, ό,τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν τις εξαντλούμε
Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μετά από 15 μήνες ο ελληματικός ΕΛΓΑ, όπως τον παραλάβαμε με 35 εκατομμύρια έλλειμμα στην τρέχουσα χρήση, σήμερα με την συμπαράσταση του ιδίου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, των Υπουργών Οικονομικών του κυρίου Σταϊκούρα και του κυρίου Σκυλακάκη και τις προσπάθειες οποίες έκανε η διοίκηση του οργανισμού, είμαστε σε θέση να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις το 100% της οφειλωμένης αξίας στους παραγωγούς, ενώ τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν συνέβαινε. Μόλις πέρυσι, ενώ είχαμε αναλάβει, πληρώσαμε το 65% των οφειλόμενων αποζημιώσεων, μέχρι την ώρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός ενέκρινε 35 εκατομμύρια ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα και τις διοικητικές δαπάνες του οργανισμού, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον νόμο αυτό, ναι, και για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια από όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3877 με τον οποίο λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι η πρώτη κυβέρνηση που έδωσε χρήματα στον οργανισμό, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι κυβέρνηση αριστεράς, οι δήθεν φιλολαϊκοί, οι δήθεν υπερασπιστές των λαϊκών συμφερόντων, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε χρήματα. Τώρα με πηγαίνετε, αν μου επιτρέπετε, με πηγαίνετε σε ένα άλλο μονοπάτι, το οποίο ήθελα όντως να το θίξουμε. Θα επανέλθουμε στο θέμα με τις αποζημιώσεις. Μένω σε αυτό το οποίο είπατε. Παραλάβατε ελληματικό ΕΛΓΑ. Και αναρωτιέμαι, διότι συμπαθάτε με, αλλά είχε γίνει ανέκδοτο τα προηγούμενα χρόνια ο ΕΛΓΑ και κατά πόσο δίνει τις αποζημιώσεις στην ώρα τους, αν δίνει αποζημιώσεις, πόσο τσεκουρεμένες ήταν οι αποζημιώσεις που δίνονταν στους αγρότες και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο παραλάβατε ελληματικό ΕΛΓΑ. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο οργανισμός δεν είχε τα ανάλογα έσοδα με τις υποχρεώσεις τις οποίες εκαλείται να εκπληρώσει. Μπροστά όμως σε αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είχε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Αντίθετα, διακινούσαν ένα παραμύθι στους αγρότες και τους κοινοτρόφους ότι θα κάνουμε μία αναλογιστική μελέτη, θα δούμε τι πρέπει να αλλάξει τον κανονισμό, θα δούμε πώς θα βάλουμε νέους κινδύνους για να περνάει ο χρόνος και να μας εγκαταλείψουν όλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Ο ΕΛΓΑ έφτασε σημείο να χρωστάει αυτή την ώρα τα βερεσέδια του ΣΥΡΙΖΑ από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις του 2017, οι οποίες ενώ στο πρόγραμμα ήταν 16 εκατομμύρια, έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα 25 και αναμένεται να πληρώσουμε άλλα 10. Και αυτά όλα τα πληρώνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα πληρώνουμε εμείς. Κλείνουμε τις δικές τους τρύπες. Πληρώνουμε τακτικά τις αποζημιώσεις του παρόντος. Προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του οργανισμού περιορίζοντας δαπάνες, περιορίζοντας λειτουργικά έξοδα. Ελέγχουμε με αυστηρότητα τις υφιστάμενες συμβάσεις που υποστηρίζουν το έργο του οργανισμού, γιατί έχουμε εξωτερικές συνεργασίες εκ των πραγμάτων, όπως συμβαίνει παντού, είτε για τα πληροφοριακά συστήματα, είτε για την υποστήριξη του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας, τα οποία είναι μια καθημερινή μάχη. Με το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα στο τέλος. Με το πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας. Με το πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας, πώς είναι τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε? Το πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας ξεκίνησε και φέτος με κάποια προβλήματα. Στις 20 Μαρτίου έπρεπε να γίνει η κανονική έναρξη του προγράμματος. Ο ανάδοχος μας καθυστέρησε για περισσότερο από 10 ημέρες. Αυτή τη στιγμή η χθεσινή πληροφόρηση την οποία έχω από το Κέντρο Μετεωρολογικών Ερευνών και από τον προϊστάμενο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ελέγχει το πρόγραμμα από το δικό μας Κέντρο Μετεωρολογικών Ερευνών ιδιοκτησίας του ΕΛΓΑ που υπάρχει στο αεροδρόμιο της Μίκρας, ότι και τα 3 αεροπλάνα είναι σε ετοιμότητα. Εμείς θα καταλογίσουμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση μία ποινή στον ανάδοχο για το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος στην ώρα του, και επί θητείας δική μας η σύμβαση αυτή παρακολουθείται με συστηματικό τρόπο και όπου ο ανάδοχος έχει ευθύνες του επιβάλλονται οι ανάλογες ποινές. Σε γενικές γραμμές όμως
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το θέλουν πάρα πολύ οι παραγωγοί των ροδακίνων, γιατί θεωρούν ότι κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι παραγωγές τους. Πάντως δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τις οποίες εξετάζουμε από πλευράς τεχνολογίας, για να μην κρεμόμαστε κάθε φορά από έναν ανάδοχο και από μία σύμβαση, αλλά να ανοίξουν οι ορίζοντες του οργανισμού και να εξευρεθούν και άλλοι τρόποι προστασίας των παραγωγών. Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το πετύχετε, και κάνω με αυτόν τον τρόπο την ερώτηση, διότι πρώτον γνωρίζω και επί θητεία σας σε διάφορα υπουργεία των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάντα ήσασταν ένα βήμα πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες δημόσιες, ας το πούμε έτσι, υπηρεσίες, αλλά πάντα μα πάντα υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα. Υπήρχε ένα μόνιμο όχι από τους δημόσιους λειτουργούς, από τους κρατικούς λειτουργούς, για να γίνει το οτιδήποτε καινούριο. Και αναρωτιέμαι στον ΕΛΓΑ πόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η διαδικασία για να μπορέσετε να βάλετε τον οργανισμό σε μια νέα εποχή, στη νέα εποχή. Άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Σκέρτσο να μιλάει ότι είμαστε πλέον Ελλάδα 2,0. Ότι κάνουμε αναβάθμιση στο λειτουργικό της χώρας. Μπορεί να γίνει αυτή η αναβάθμιση και στο λειτουργικό του ΕΛΓΑ? Θα σας πω το εξής. Ο ΕΛΓΑ δεν εξαιρείται από αυτό το γενικό κλίμα, την ατμόσφαιρα την οποία περιγράψατε. Είναι μια παράδοση που έρχεται από δεκαετίες. Διαμορφώθηκε. Και επειδή πάντοτε μιλώ πολιτικά, όλα αυτά ξεκίνησαν από το 81 και μετά. Όταν δηλαδή ο περιβόητος σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας άλλαξε την νοοτροπία του δημόσιου τομέα. Και δόθηκε η εντύπωση ότι το κράτος μπορεί να είναι πανίσχυρο απέναντι στον πολίτη, ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να αυθαιρετεί, και αυτό το αρνητικό παράδειγμα δεν το διαμόρφωσαν οι υπάλληλοι. Το διαμόρφωσαν οι κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες, που θεωρήσαν το κράτος ιδιοκτησία τους. Και η Ελλάδα σε αυτό εμφανίζει μία υστέρηση. Παρ' όλα τα αυτά, η σημερινή κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις κατά καιρούς, μιας και ομιλούμε στην Καλαμάτα, και η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υπό το κράτος των δανειακών συμφωνιών, και η κυβέρνηση και η κυβερνήση του Κώστα Καραμαλή, σας θυμίζω τις συγκρούσεις για την Ολυμπιακή, σας θυμίζω τις συγκρούσεις για τα λιμάνια, σας θυμίζω τις συγκρούσεις της Μαριέτας Γιαννάκου για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, προσέκρουσαν ακριβώς σε αυτές τις αρνητικές αντιλήψεις και πρακτικές. Με κορυφαία την αποκάλυψη προσφάτως του κυρίου Χατζηδάκη, στην οποία η κοινωνία δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία, αλλά γνωρίζοντας όπως εσείς και εμείς που διαχειριζόμαστε τομείς του δημοσίου τομέα, τι είπε ο Χατζηδάκης? Ότι για να προχωρήσει η διαδικασία απονομής συντάξεων, υπέγραψε αυτός και ο Γενικός Γραμματέας την απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών. Δηλαδή οι υπάλληλοι δεν ήθελαν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Εγώ πέρσι τον Αύγουστο υπέγραψα για να εξοφληθούν οι αγρότες 67 εκατομμύρια μόνο με την υπογραφή μου. Δεν υπέγραφαν οι υπηρεσιακοί, επικαλούμενοι διαδικαστικά θέματα. Αν είχα εγώ ακολουθήσει αυτή την πρακτική, οι αγρότες θα επληρώνονταν τον Ιανουάριο του 2021, όχι τον Αύγουστο του 2020. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά εδώ είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και η νοοτροπία δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Άρα λοιπόν φτάνουμε να μπουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα νέες δυνάμεις, τα παιδιά μας, νέοι επιστήμονες, η γενιά δηλαδή πίσω από εμάς, η οποία έχει καλύτερες σπουδές. Και προς Θεού, μην εμείς κανείς θέλουμε να διορίσουμε τα παιδιά μας, όπως συνηθίζουν να λένε οι αριστεροί, οι οποίοι γέμισαν το κράτος με τους δικούς τους. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον θεσμικές διαδικασίες με απόλυτη διαφάνεια, όπως είναι με το ΑΣΕΠ, αλλά θέλουμε, χρειάζεται η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημόσια διοίκηση να ενισχυθεί με νέους επιστήμονες, εμφορούμενους από τη νέα γνωτροπία, αυτή την οποία αποκτούν με τις σπουδές τους στα ξένα πανεπιστήμια, στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερικανική Ήπειρο, οπουδήποτε, για να εμπλουτίσουν και με γνώση και με άλλη αντίληψη την ελληνική δημόσια διοίκηση. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα, όσο και αν ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να συγκροτήσει το επιτελικό κράτος,
Το μείζον κατά τη γνώμη μου πρόβλημα είναι η νοοτροπία η οποία επικρατεί στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η άποψή μου. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, εγώ αυτό πιστεύω. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ένα σημείο εκκίνησης. Τι εννοώ, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Πρέπει να μπουν νέα παιδιά, πρέπει να μπουν νέοι επιστήμονες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει και να εξελιχθεί και το ελληνικό κράτος, η δημόσια διοίκηση, αλλά και ο κάθε οργανισμός ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν χρειάζεται χρόνος, αλλά χρειάζεται και ένα σημείο εκκίνησης. Και κάτι ακόμα. Mm. Και οι πολιτικές ηγεσίες να αποτελούν παράδειγμα. Διότι αν δεν αποτελούν παράδειγμα οι πολιτικές ηγεσίες της αλλαγής της νοοτροπίας, διαιωνίζονται οι νοσηρές καταστάσεις. Ο πολιτικός πρέπει να είναι το παράδειγμα για να αλλάξουν τα δεδομένα και να μην ανέχεται αυτές τις συμπεριφορές. Για κάποιον χτυπάει καμπάνα τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε αυτό το οποίο λέτε. Δεν σας άκουσα. Για κάποιον λέω χτυπάει καμπάνα με αυτό που λέτε. Για κάποιον χτυπάει καμπάνα. Δεν το λέτε τυχαία αυτό. Όχι, το λέω γενικότερα. Μάλιστα. Διότι αυτό που αντιμετωπίζω εγώ είναι όταν επιχειρώ να ελέγξω μία κατάσταση, κινδυνεύω να βρεθώ αντιμέτωπος με την νοοτροπία, με την αντίληψη, με τέλος πάντων την πρώτη προσέγγιση, ναι, ότι πάω κάποιον να τιμωρήσω στον οργανισμό. Επειδή λοιπόν αυτό αποδεικνύεται αντιπαραγωγικό και ατελέσφορο, προσπαθώ με το παράδειγμα της διοίκησης του ΕΛΓΑ να εκπέμπεται το μήνυμα της νομιμότητος, της ευαισθησίας απέναντι στον πολίτη, της αποτελεσματικότητος, της ταχύτητος, να απαντούν σε όλα τα τηλέφωνα, να λύνουν προβλήματα, τα στοιχειώδη δηλαδή, μη φαντάζεστε και τίποτα σύνθετα πράγματα. Αλλά όμως, αν κάτι έχει αλλάξει αυτούς τους μήνες στον ΕΛΓΑ, είναι ακριβώς αυτό. Ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ευαισθησία και άνεση επικοινωνίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από πλευράς διοικήσεως φτάνουμε στην πλευρά να ανεχόμαστε την αδόκιμη συμπεριφορά, τη μη δόκιμη συμπεριφορά ορισμένων εκ των πολιτών. Όλα χρειάζονται να αντιμετωπίζονται με μέτρο και με δικαιοσύνη και με ακρίβεια. Πόσο εύκολο είναι αυτό να μπορέσει να συμβεί, ειδικά σε δική σας την περίπτωση? Ακούγονται πολλά παράπονα και πρέπει να σας πω ότι όταν γενικότερα εδώ στο νομό Κορινθίας ενημερώσαμε μέσω social media ότι θα είσαστε καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή, θα είσαστε καλεσμένος στο Best TV, υπήρξαν πάρα πολλά ερωτήματα. Ερωτήματα του στυλ. Οι καθυστερήσεις για να φτάσουν τα λεφτά στα χέρια μας από τις αποζημιώσεις οφείλονται στο σύστημα, οφείλονται στην γραφειοκρατία, οφείλεται σε μερίδα υπαλλήλων που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή προσπαθούν να μαγειρέψουν το μέγεθος των αποζημιώσεων για να μπορέσουν να δώσουν στο οικείο τους περιβάλλον ή σε δικούς τους ανθρώπους περισσότερα χρήματα από ό,τι να δώσουν στους υπόλοιπους. Δηλαδή στους υπόλοιπους μου αφήνουν να εννοηθεί ότι δίνουν ό,τι περισσέψει. Κοιτάξτε, έχω στυλιτεύσει δημόσια αρνητικές πρακτικές εκ μέρους των υπαλλήλων. Αλλά αυτό το τελευταίο που είπατε δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχουν κάποιοι... Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί μας ακούει ο κόσμος. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες έχουν και αφετηρία μιας ανόητης κομματικής πρακτικής. Δηλαδή ορισμένοι νομίζουν ότι αν προκαλέσουν την οργή των αγροτών ή των κτηνοτρόφων θα έχει ζημιά η κυβέρνηση. Και έχω τέτοια παραδείγματα. Αλλά πρόκειται για παντελώς ανόητες συμπεριφορές, διότι όλα στη σημερινή εποχή της απολύτου επικοινωνίας φτάνουν στη διοίκηση, ενημερωνόμαστε, σπέβδουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, ακρίβεια και δικαιοσύνη. Άνω τελεία. Γίνεται λοιπόν αυτό. Το μαθαίνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Εγκαλεί τον υπάλληλο. Μπορεί να τον επιπλήξει τον υπάλληλο. Μπορεί να τον θέσει σε αργία τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Το πρώτο που κάνει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είναι να δικαιωθεί ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Τα υπόλοιπα έπονται, αλλά όπως σας είπα, είναι δευτερεύουσα σημασίας μέσα στη γενικότερη ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί. Και θα αποδειχθεί και ατελέσφορη μια τέτοια επιλογή.
Ευτυχώς έχω τη δυνατότητα ως πρόεδρος του ΕΛΓΑ να αποκαθιστώ τα πράγματα εκεί που χρειάζεται και έχω και συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα τα οποία δεν έχουν τόσο έχουν μεγάλη σημασία, αλλά δεν θα ήθελα να καταλαβαίνω τι εννοείτε, αναφερθώ συγκεκριμένα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό το οποίο έχω να σας πω όμως είναι ότι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται πράγματι συμβάλλουν στην καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων. Είναι πολλοί λόγοι. Δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία. Δεν είναι ότι οι εκτιμήσεις ακόμα γράφονται σε τετράδια που εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σε συνεργασία με τον κύριο Πιερακάκη ξεκινήσαμε τη μετάβαση του ΕΛΓΑ στην ψηφιακή εποχή ώστε να φτάνει στο χωράφι ο εκτιμητής με φορητό υπολογιστή να γράφεται επί τόπου η εκτίμηση της ζημιάς και να φτάνει αμέσως στους κεντρικούς υπολογιστές του ΕΛΓΑ ώστε να υπολογίζεται το κόστος της αποζημίωσης και πολύ σύντομα να καταβάλλεται. Αυτό πραγματικά θα είναι ευχής έργων. Δηλαδή ο εκτιμητής ουσιαστικά να κάνει όλη τη δουλειά εκείνη την ώρα με ένα τάμπλετ που θα βρίσκεται στο χωράφι. Ακριβώς, και θα μπορούμε να ξέρουμε εάν μιλάμε για το συγκεκριμένο χωράφι ή τη συγκεκριμένη στάνη, κυρίως για τα χωράφια, διότι σήμερα δεν ξέρουμε αν ο εκτιμητής έχει πάει πράγματι στο δικό μου το χωράφι για να δει τη ζημιά ή έχει πάει και σε κάποιο άλλο που έχει μεγαλύτερη ζημιά. Αυτά τα χωράφια είναι γειτονικά όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Η εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος θα αποκαταστήσει πλήρως την εικόνα της ευκρίνειας, της πραγματικότητος για να ξέρουμε τι γίνεται. Θα υπάρχει το αφημί του κάθε παραγωγού, τα γεωχωρικά στοιχεία του κτήματος, του χωραφιού. Θα υπάρχουν τα στοιχεία της καλλιέργειας, τι προϊόν, πρόημο, όψιμο, ποια ποικιλία, πώς αποζημιώνεται η κάθε ποικιλία, πώς αποζημιώνεται. Θα είναι όλα αυτά δεδομένα σε έναν υπολογιστή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως το οποίο θέλω να γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι οι εισπράξεις του ΕΛΓΑ γίνονται στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Δηλαδή οι αποζημιώσεις του 2021 θα αρχίσουν να καταβάλλονται από τον Οκτώβριο και μετά, όταν οι αγρότες μας οι κτηνοτρόφοι παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν εκχωρήσει να παρακρατείται στην τράπεζα το οφειλόμενό τους για τον ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα εμείς να μην μπορούμε να πληρώσουμε ζημίες του τρέχοντος έτους παρά είτε στο τέλος του είτε στην αρχή της επομένης χρονιάς. Φέτος για παράδειγμα πληρώνουμε τις ζημίες του 2020. Πληρώσαμε βεβαίως και ζημίες του 2020 στο τέλος του 2020. Όμως κύριε Παπαδάκη σας λέγω ότι για πρώτη φορά φέτος, και δεν μου αρέσει και να το επαναλαμβάνω και τόσο αυτό το για πρώτη φορά, αλλά είναι αλήθεια, αυτό είναι για πρώτη φορά, θα έχουμε εξοφλήσει τις ζημίες του 20 σχεδόν μέχρι το Πάσχα ή άντε και λίγες μέρες μετά μέσα στον Μάιο. Πάρα πέρυσι, πολύ σημαντικό. Με όλη τη φιλότιμη προσπάθεια που έγινε καταφέραμε να πληρώσουμε μέσα Αυγούστου. Την προηγούμενη χρονιά δεν είχαν πληρώσει παρά μόνο όταν πήγαμε η νέα διοίκηση, εξοφλήσαμε τις οφειλές της προηγούμενης χρονιάς και μάλιστα πληρώναμε και τέτοιες δαπάνες ακόμα και σε αρχές του 2020. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία πρέπει να αλλάξει γενικότερα για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε ακόμα περισσότερο το χρόνο και με την εφαρμογή της ψηφιακής διαδικασίας στο εκτιμητικό έργο. Είναι προκλήσεις, είναι η χρονιά στην οποία έχουμε θέσει, αφού τακτοποιήσαμε κατά κάποιο τρόπο τα οικονομικά, να ρυθμίσουμε και τα διοικητικά οικονομικά θέματα και πιστεύουμε ότι ο ΕΛΓΑ θα έχει κάνει ένα ποιοτικό άλμα στο μέλλον κάτω από αυτές τις συνθήκες τις οποίες ήδη περιγράψαμε. 25-26 Μαρτίου στο νομό Κορινθίας είχαμε ακραίες θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες. Φτάσαμε μέχρι και μείον ένα. Λοιπόν, πρόβλημα στα βερίκοκα και στα σταφύλια. Έχουμε παγοπληξία ουσιαστικά σε αυτά τα δύο προϊόντα. Την ώρα που περιμέναν και η σταφυλοπαραγωγή αλλά και η παραγωγή του βερίκοκου, γιατί είναι σε πρώιμο στάδιο οι καλλιέργειες αυτές, τραβάνε στην κυριολεξία τα μαλλιά τους. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. 25-26 Μαρτίου λοιπόν είχαμε το περιστατικό, είχαμε τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες στην περιοχή.
Η καταγραφή, η πρώτη καταγραφή, μαθαίνω, έχει ξεκινήσει. Έχουν κάνει τις αιτήσεις και όλα τα σχετικά οι αγρότες. Με βάση λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα, με την παρούσα κατάσταση και με όλη αυτή τη δουλειά την οποία έχετε ρίξει από την ημέρα που αναλάβατε την διοίκηση του ΕΛΓΑ, πότε αναμένετε να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Όπως ακριβώς σας είπα, όταν ο κύκλος ολοκληρωθεί, οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν το 2022, αυτούς τους μήνες, στην αρχή του 2022. Διότι πρέπει να γνωρίζετε και κάτι άλλο, ότι αν δεν πληρώσουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά του έτους εντός του οποίου έγιναν οι ζημιές, δεν μπορούμε να πληρώσουμε και από τον νόμο. Δηλαδή το γρηγορότερο το οποίο μπορούν να αρχίσουν να καταβάλλονται αποζημιώσεις, εάν έχουν πάει όλα καλά, θα είναι ο Νοέμβριος του 2021. Δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι διαφορετικά. Μιλώ πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας, διότι οι υποσχέσεις στο τέλος τραυματίζουν την ακριβή σχέση της εμπιστοσύνης. Εγώ υποσχέσεις δεν μοιράζω, και μάλιστα αβάσιμες. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εν μέσω όλης αυτής της δεινής κατάστασης, της δεινής θέσης στην οποία περιέρχονται οι αγρότες μας όταν χάνουν την παραγωγή τους, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τα πορίσματα να είναι δίκαια, να ανταποκρίνονται πραγματικά στη ζημιά. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που δίνει η διοίκηση του ΕΛΓΑ. Δίκαια για όλους και στο χρόνο στον οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί τα πορίσματα και πιστεύω θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, αμέσως μόλις καταβληθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά του 2021, δηλαδή περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα ξεκινήσουμε να πληρώνουμε και σε διαφορετική περίπτωση θα φτάσουμε στους πρώτους μήνες του 2022. Αυτός είναι ο οικονομικός κύκλος του ΕΛΓΑ. Για να αλλάξει, όπως είπαμε, πρέπει να προηγηθούν όλα όσα σχολιάσαμε προηγουμένως. Είσαστε από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έχετε διατελέσει υπουργός και έχετε περάσει και μάλιστα από κέρυες θέσεις. Σας γνωρίζουν οι πάντες, γνωρίζετε τους πάντες. Μας είπατε στην αρχή της συνέντευξης ότι ένας από τους ανθρώπους που σας κάλεσε για τις καταστροφές, για τη χαλαζόπτωση στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Στο Μέγαρο Μαξίμου πρέπει να σας πω ότι οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν για σας είναι λίρα 100, έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο, έχουμε εμπιστοσύνη σε ό,τι κάνει ο Ανδρέας. Αυτό λοιπόν το έχετε κερδίσει. Πόσο δύσκολο όμως είναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, γιατί και η ιδιότητα του Υπουργού σας ακολουθεί μετά από τόσα χρόνια, πόσο δύσκολο είναι, γνωρίζοντας και βλέποντας ότι υπάρχει μια καταστροφή, είτε γεωργική, είτε ζωική, και ξέρετε ότι την επόμενη στιγμή, το επόμενο δευτερόλεπτο, θα αρχίσει να χτυπάει σαν τρελό το τηλέφωνό σας για να σας πάρουν οι υπουργοί, οι τοπικοί βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, προκειμένου να προχωρήσετε γρήγορα τη διαδικασία. Όλοι αυτό το οποίο θέλουν είναι να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία και να αποζημιωθούν οι πάντες ταχύτατα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους τιμητικούς λόγους και αναφορές στο πρόσωπό μου. Είναι η αλήθεια. Και αντίθετη άποψη να είχα εγώ, κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει την άποψη που μόλις κατέθεσα. Οι πολιτικοί κρίνονται από τους πολίτες, από την κοινωνία και φυσικά από εκείνους οι οποίοι τους έχουν αναθέσει μία αποστολή, ένα έργο και μας έχουν εμπιστευτεί, όπως οι μέχρι τώρα πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας μου ανέθεσαν κατά καιρούς σημαντικές αποστολές και εργάστηκα με ευσυνειδησία για να επιτύχω στην αποστολή μου. Και ο Καραμανλής με είχε τοποθετήσει υπουργό της Παιδείας, ο κύριος Σαμαράς υπουργό Υγείας και τώρα ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης μου ανέθεσε την ευθύνη του ΕΛΓΑ. Είναι σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης η αντιμετώπιση των προβλημάτων μια καθημερινή μάχη. Πολύ δε περισσότερο όταν προκύπτει μια καταστροφή η οποία πέραν των οικονομικών συνεπειών συνοδεύεται και από βαρύτατα συναισθήματα. Και η αγωνία εκφράζεται με τρόπο άναρχο στις περιπτώσεις αυτές, έντονο, βίαιο.
Πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ξέσπασε η μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων μηνών, ο Μεσογειακός κυκλώνας Ιαννός, ήταν από την πρώτη στιγμή μία συνεργασία με ψυχραιμία, με τριοπάθεια. Ο Πρωθυπουργός μου έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις. Μου είπε, περιμένω από εσένα να ολοκληρώσεις αυτό το σχέδιο με το οποίο θα προβούμε στις αποζημιώσεις. Συνεργάστηκα με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Τριαντόπουλο, με τον Υπουργό τον κύριο Βορύδη, που ήταν τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και κυρίως με τους Περιφερειάρχες, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Σπανό, την κυρία Κράτσα, γιατί είχαν χτυπηθεί και τα Ιόνια νησιά, και καταλήξαμε σε αυτό το σχέδιο. Πάντοτε υπάρχει αυτή η ένταση και η αγωνία. Και ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός, το υπέστηκε αυτός πολύ γρήγορα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε τη μύδια, που είχαμε ζημίες τους προηγούμενους μήνες και εβδομάδες, και ακολούθησαν μετά οι παγετοί. Εκεί νομίζω ότι, κύριε Παπαδάκη, αυτό το οποίο προέχει είναι να μπορείς με ψυχραιμία να σκέπτεσαι πώς υλοποιείται ένα σχέδιο, να μην επηρεάζεσαι από, όπως είπα προηγουμένως, την ένταση με την οποία εκφράζεται η αγωνία αιρετών εκπροσώπων, υπουργών, βουλευτών, περιφερειαρχών κλπ. Και να δίνονται και οι οδηγίες οι οποίες θα φέρουν το αποτέλεσμα. Και επίσης, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι όλοι οι αιρετοί πρέπει να στηρίζουν το έργο του ΕΛΓΑ, με την έννοια της ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους πολίτες, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ότι έχετε εμπιστοσύνη στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, στον ΕΛΓΑ, στην περιφέρεια, γιατί και με τους περιφερειάρχες συνεργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα, το αποτέλεσμα θα έρθει. Και κερδίζουμε κάθε φορά μεγαλύτερη περισσότερη εμπιστοσύνη όταν βλέπουν ότι πραγματικά και εμείς με ειλικρινή τρόπο προσπαθούμε να στηρίξουμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στις δύσκολες ώρες. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ιαννού δεν ήταν μόνο ότι καταστράφει μια αγροτική παραγωγή ή ζωικό κεφάλαιο. Εδώ υπήρχε καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, μεταβολή του φυσικού τοπίου, απώλειες εδάφους, εκτροπές ποταμών, οι οποίες οι ποταμοί στην αλλαγή της πορείας τους παρέσυραν περιουσίες, σπίτια τα οποία κατεστράφησαν, οικιακός εξοπλισμός που κατεστράφει, γεωργοτεχνολογικός εξοπλισμός που κατεστράφει. Ήτανε μια εικόνα, ήταν πολύ σύνθετη γενικής εικόνα, καταστροφής. Δηλαδή. Άρα λοιπόν εκεί η πρώτη παράμετρος είναι η ψυχραιμία, η υπευθυνότητα, η σοβαρότητα στην επικοινωνία και το αποτέλεσμα. Ευτυχώς, όπως θα έχετε παρακολουθήσει και το έχετε από την ειδησιογραφία, λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο, προς τα τέλη Ιανουαρίου, πήγαμε στην ίδια περιοχή με τον Πρωθυπουργό, με τους υπουργούς, και ήμασταν στην ευχάριστη θέση, εν μέσω της δυστυχίας αυτών των ανθρώπων, να τους πούμε ότι σε σημαντικό βαθμό οι δεσμεύσεις οποίες είχαμε αναλάβει είχαν υλοποιηθεί. Αρκεί να σας πω ότι ο ΕΛΓΑ πλήρωσε τις ζημίες μέσα σε 4 μήνες. Δώσαμε προκαταβολή 16 μέρες μετά την τελευταία δήλωση ζημίας. Που δείχνει ότι όταν κινηθεί σωστά ο μηχανισμός, μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Άρα τον τρόπο τον έχετε βρει. Έτσι είναι, αλλά δεν είναι εύκολο πάντοτε να επιστρατεύονται οι δυνάμεις σε τέτοια μεγάλη έκταση. Όταν όμως οι περιστάσεις το απαιτούν, αυτό γίνεται. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού είχαμε μεγάλες ζημίες που λέω υπερβαίνουν τις καταστροφές του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων της κυβέρνησης είναι εξαιρετική. Δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου μέχρι τα άλλα υπουργεία που συνεργαζόμαστε, υπήρξε ένας εκπληκτικός αρμονικός συντονισμός.
μετέβημε στις περιοχές, συμφωνούσαμε τι πρέπει να γίνει, ακολούθησαν σε σκέψη τα Υπουργεία, ελήφθησαν αποφάσεις, πήγαμε στη Βουλή και αλλάξαμε διατάξεις του κανονισμού του ΕΛΓΑ για να πληρώσουμε με ταχύτητα. Έγιναν βήματα τα οποία έπρεπε να γίνουν μέσα από έναν εξαιρετικό συντονισμό των κυβερνητικών υπουργείων, οργανισμών. Όλος ο μηχανισμός. Θέλω να κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, αν έχετε ολοκληρώσει, θέλω να κλείσουμε με μια προσωπική ερώτηση. Προσωπική, παύλα πολιτική. Θα ξαναβάζετε υποψηφιότητα για βουλευτής? Σας λείπει η κεντρική πολιτική σκηνή? Αγαπώ την πολιτική με το αληθινό της νόημα. Όπως την διδάχτηκα από τους μεγάλους δασκάλους, στους οποίους ευτύχησα να είμαι κοντά. Από τον Γεώργιο Ράγη και τον Κωστή Στεφανόπουλο, από τις παραδόσεις πολιτικής του Κωνσταντίνου Τσάτσου, από το φωτεινό παράδειγμα του Παναγή Παπαλιγούρα, του ανθρώπου που μαζί με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έκαναν την Ελλάδα ισότιμη κυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, στη μεγάλη δημοκρατική ευρωπαϊκή οικογένεια, και θα υπηρετώ πάντοτε αυτό το νόημα της πολιτικής. Και βεβαίως ως βουλευτής Αρκαδίας αγωνίστηκα για τον τόπο μου, αγωνίστηκα για την πατρίδα μας, αγωνίστηκα για τις ιδέες, τις αξίες, τις οποίες πιστεύει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το πραγματικά λαϊκό κόμμα της χώρας και όχι φιλολαϊκό. Εμείς είμαστε ο ίδιος ο λαός, είμαστε το λαϊκό κόμμα. Εν αντιθέσει με την αριστερά που παριστάνει τον ιδιοκτήτη του λαού, αλλά ποτέ δεν ήταν στην ψυχή του λαού. Εμείς είμαστε η ψυχή του λαού, το λαϊκό κόμμα. Με αγώνες, με προσφορά στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες επιτυχίες. Άρα λοιπόν πραγματικά η πολιτική για μένα έχει γοητεία όταν την υπηρετείς με αυτές τις αξίες. Και θέλω να την υπηρετώ. Όμως έχω πάρει μία απόφαση από το 2017 μόνος μου, με δική μου πρωτοβουλία, στην οποία είπα ότι δεν θα είμαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στην Αρκαδία. Εμένετε, και αυτό λοιπόν συνεχίζω να το τηρώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είσαστε καλά. Εμείς, φίλες και φίλοι, διακόπτουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως, εκτός από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο στην Πελοπόννησο, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πάντες είναι τι θα γίνει με τα εμπορικά μαγαζιά, με το λιανεμπόριο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση. Όλα έτοιμα? Σχεδόν έτοιμα. Πάντα το εμπόριο και πάντα οι επιχειρήσεις είναι στην πρώτη γραμμή, από ό,τι ξέρετε κύριε Παπαδάκη, και είστε ένας δημοσιογράφος που αφουγκράζει το παρμό της αγοράς, που αφουγκράζει την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα είναι πάντα έτοιμη. Με το πιστόλι στον κρόταφο ανοίγουμε τη Δευτέρα το πρωί. Με το πιστόλι στον κρόταφο, ωραία. Έτσι, με το ξεκινήσατε. Ακριβώς. Γιατί με το πιστόλι στον κρόταφο θα έλεγε κανείς ότι εντάξει. Την κάνω την ερώτηση καθαρά έτσι χάρη διαλόγου, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι υπάρχει από πίσω, αλλά θα έλεγε κανείς ότι ένα ουφ πρέπει να το κάνατε. Κάναμε ένα ουφ, θα έλεγα, όπως σας είπα και προχθές στο ραδιόφωνο που μιλήσαμε, ότι ανοίγουμε κανονικά τη Δευτέρα, ότι τελειώνει μια μαρτυρική περίοδος, άρα τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς για τις επιχειρήσεις. Και αυτός ο Γολγοθάς είναι μη τι άλλο το ξεκίνημα που κάνουμε ύστερα από την περίοδο του ακορντεόν, θα λέγαμε, του κλείσε-άνοιξε, αλλά τη Δευτέρα που ανοίγουμε, πολλές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να ανοίξουν και ξέρετε, το καθαρό λόγος που δεν μπορούν να ανοίξουν είναι ότι με τη συσσόρευση των χρέων όλων αυτών των μηνών που είχαμε εμείς στην πανδημία, είτε δεν έχουν τα κεφάλαια να ανοίξουν για να φέρουν τα καινούργια εμπορεύματα, είτε αδυνατούν τα λειτουργικά έξοδα. Επομένως, είναι μια επανακίνηση πάρα πολύ δύσκολη για την επιχειρηματικότητα.
Αυτό που σίγουρα που αφήσαμε ένα παράθυρο χθες στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ότι πρέπει να προσέξουμε για να μην ξανακλείσουμε και αυτά. Εννοείται ότι αν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, καλύτερα να κλείσουμε μία και καλή να μην ξανανοίξουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να ξανακλείσει η επιχειρηματικότητα, γιατί το κάθε άνοιγμα και κλείσιμο είναι ένα γενικό τράνταγμα στα θεμέλια της επιχείρησης, να ξέρετε. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα μου το εξηγήσετε αυτό στην πορεία. Εκτός από πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορινθίας, είσαστε και αντιπρόεδρος των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νήσων και. Ναι, ναι. Τι γίνεται με την Πάτρα, τι γίνεται με την Αχαΐα, γιατί νομίζω ότι αυτό μας έπιασε όλους εξαπίνης. Δυστυχώς. Και για τη Θεσσαλονίκη και για την Κοζάνη. Και για Αχαΐας και για την Πάτρα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση οι έμποροι εκεί, γιατί είχαν προετοιμαστεί για να ανοίξουν τα μαγαζιά τους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και χρόνο έδωσαν και χρήματα δώσανε για να μπορέσουν να ανοίξουν και θα έπρεπε να προμηθευτούν καινούργια προϊόντα για να είναι ανταγωνιστικοί και τελείως ξαφνικά τους λένε «Α, εσείς δεν ανοίγετε». Έτσι ακριβώς. Μέχρι χθες το βράδυ οι συνάδελφοι ετοιμάζαν τα μαγαζιά τους στην Πάτρα, τυχαίνει να είμαι αντιπρόεδρος των Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. Αποτελούμαστε από 50 εμπορικοί συλλογοί, η ομοσπονδία αυτή. Και είχαμε τις επαφές μου συναδέλφους μέχρι χθες το βράδυ. Στις 10 η ώρα ετοιμάζαν τα καταστήματά τους με μεγάλον αγώνα να βρουν τα καινούργια εμπορεύματα, να προμηθευτούν, να φέρουν το προσωπικό, να κόψουν τις αναστολές για να ξεκινήσουν Δευτέρα πρωί, και στις 12 παρά το βράδυ μάθανε ότι δεν ανοίγουν τα καταστήματα. Θα έλεγα ένα κρύο ντουζ, ένα σκοτσέζικο ντουζ, όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το να φτάνεις στην πηγή να πιεις νερό και τελευταία στιγμή να σου κλείνουν την πηγή. Δυστυχώς ήταν μια εξέλιξη που κανένας δεν την ήθελε, κανένας δεν την περίμενε. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δευτέρα δεν ανοίγει η Αχαΐα, η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη. Είναι τρεις περιοχές λόγω των κρουσμάτων και δυστυχώς δεν θα ανοίξουν. Οι συνάδελφοι έμποροι στην Αχαΐα είναι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, και σας δίνω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους στην Πάτρα και με τον πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου αλλά και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που είναι από την Πάτρα, να σας μεταφέρουν το κλίμα της αχαϊκής πρωτεύουσας πώς είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Είναι έτοιμοι να αρχίσουν από Δευτέρα μαζικές διαμαρτυρίες και δεν ξέρω τι άλλο θα αποφασίσουν. Πάντως είναι μια πάρα πολύ τεταμένη κατάσταση. Μαθαίνετε πότε, έχετε κάποια πληροφόρηση πότε θα ανοίξουν ή θα συζητηθεί για να ανοίξουν αυτές οι περιοχές? Για μία εβδομάδα αργότερα είπανε, σε πρώτη φάση. Για τις 12 του μήνα δηλαδή? Ναι, για 12 του μήνα. Για μία εβδομάδα παράταση. Και αυτό χωρίς σιγουριά, γιατί φαντάζομαι ότι μετά, όπως πολύ σωστά το τοποθετήσατε, μετά το σκοτσέζικο ντουζ που έπαθαν οι άνθρωποι, και αυτό το βλέπουν ως ένα σενάριο που μπορεί και να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Ακριβώς έτσι, γιατί και εμείς τα έχουμε χάσει. Γιατί ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, αυτή την περίοδο που ζήσαμε όλοι, βλέπαμε ότι με τα κρούσματα, με 200-300 άτομα στις ΜΕΘ, κλείνανε οι επιχειρήσεις, γινόταν ένα γενικό lockdown στη χώρα. Καλά, το γενικό lockdown το μόνο που υπήρχε ήταν στα καταστήματα τα δικά μας και στην Λιανική και στην εστίαση. Όλη η άλλη χώρα λειτουργούσε κανονικά, από ό,τι ξέρετε. Μεταφορές, όλα τα γραφεία, οτιδήποτε άλλο, εργασία, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, τα πάντα λειτουργούσαν στη χώρα. Το μόνο που δεν λειτουργούσε ήταν η Λιανική πώληση και η εστίαση. Λοιπόν, ύστερα από αυτήν την περίοδο και να ακούμε ότι οι ΜΕΘ γεμίζουν με 300-400 άτομα και αυτή τη στιγμή οι ΜΕΘ έχουν 750 και ανοίγει, ή τα κρούσματα είναι 1.000 και 2.000 και κλείναμε και τώρα με 3.000 με 4.000 ανοίγουμε και εμείς δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε και τι να πρωτοκάνουμε. Αποτυχία του συστήματος, αποτυχία των αποφάσεων. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ ξέρω ότι η γλώσσα των αριθμών είναι αυτή, δηλαδή με 300 κρούσματα κλείναμε και με 750 αυτή τη στιγμή ανοίγουμε. Δεν ξέρω, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουμε τότε, μήπως πρέπει να κλείσουμε τώρα, και εμείς δεν ξέρουμε. Και ήμασταν πρώτοι που σας είπα και το δηλώνω με όλη την ευθύνη ότι είμαστε εδώ να προασπίσουμε τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγιεινή. Εμείς είμαστε οι πρώτοι και οι πελάτες μας που μας βοηθήσαν και στην περίοδο της καραντίνας. Θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα και όλο αυτό το διάστημα. Εμείς τι ζητήσαμε? Εμείς είπαμε να μην κλείσουν. Τουλάχιστον ένα άτομο σε κάθε ατομική επιχείρηση. Τα δικά μας τα καταστήματα είναι μικρά, δεν υπάρχει όγκος πελατών.
θα έλεγα ότι με έναν πελάτη σε όλο το μαγαζί, σε όλο το κατάστημα εμείς ζητήσαμε να επιτρέπεται να μπαίνει ένας πελάτης, να βγαίνει ένας-ένας με την ησυχία του και να γίνεται να μην καθοριστεί αυτό το lockdown. Αλλά δυστυχώς στα δικά μας καταστήματα υπήρχε ο κορονοϊός και στα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ που μπαίνουν κατά χιλιάδες κάθε μέρα δεν κυκλοφορεί μάλλον εκεί ο κορονοϊός. Πιστέψτε με, προσπαθούσα να βρω, από χθες το βράδυ το ψάχνω, προσπαθούσα να βρω έστω μία έρευνα, κάτι οτιδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο δε μάλλον σε ελληνικό, που να δείχνει ότι υπάρχει διασπορά του κορονοϊού στα μαγαζιά του λιανεμπορίου, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γενικότερα στα εμπορικά κέντρα. Ήθελα πραγματικά να σας τριμώξω και να σας πω, μα τι είναι αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι εσείς οι ίδιοι, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, ήσασταν οι πρώτοι που μπήκατε στη διαδικασία να προασπίσετε και να θωρακίσετε τα μαγαζιά σας. Πάμε λίγο σε δύο χρηστικά ζητηματάκια, κύριε Πρόεδρε. Τη Δευτέρα, λοιπόν, επιτέλους, εμείς θα θελήσουμε να κατέβουμε στην αγορά για να ψωνίσουμε κάποια πράγματα, γιατί και τα νοικοκυριά έχουν μείνει με πολλά μείον αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να κάνω, να δώσουμε λίγο οδηγίες στον κόσμο, πώς μπορεί να έρθει στο μαγαζί το δικό σας, στο μαγαζί ή στα μαγαζιά της πόλης για να ψωνίσουν. Ναι, ναι, μια επικοινωνία με το κατάστημα, ένα SMS, να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά. Εμείς θα στείλουμε ένα SMS στον πελάτη την ώρα του ραντεβού, θα έλεγα, ή την ώρα την παραλαβή του εμπορεύματος, γιατί ξέρετε υπάρχει το click and shop για τα καταστήματα της ένδυσης και της υπόδησης, δηλαδή με ραντεβού ο πελάτης πηγαίνει και παίρνει τα πράγματα και δοκιμάζει μέσα στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης. Και υπάρχει στα υπόλοιπα όλα τα άλλα είδη, υπάρχει με το click away. Παίρνουμε τηλέφωνο στην επιχείρηση, κλείνουμε το ραντεβού, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να μας στέλνει την ώρα της παραλαβής ή την ώρα του ραντεβού στο κατάστημά μας και ο πελάτης για 3 ώρες θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιεί μία φορά την ημέρα τις αγορές του. Είναι μια απλή διαδικασία, είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι μια διαδικασία που ξέρει ο κόσμος πλέον με τα SMS, επομένως αυτό δεν μας τρομάζει και αυτό θα είναι πάρα πολύ εύκολο για όλους μας. Self-test στην πόρτα θα υπάρχει? Self-test στην πόρτα δεν ξέρω αν θα υπάρχει. Εμείς πάντως... Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν πρώτα απ' όλα και στα φαρμακεία. Αλλά αν θα υπάρχουν πρώτα ιστορία. Στα φαρμακεία και μετά από εκεί πέρα το συζητάμε. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς και στα self-test να συμμετέχουμε και εμείς και το προσωπικό μας, όπως σας είπα, προασπίζουμε και αυτό είναι και σημαία μας ότι θέλουμε τη θωράκιση της δημόσιας υγείας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και καλά. Την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε και ραδιοφωνικά, γιατί πρέπει να σας πω ότι η ραδιοφωνική συνέντευξη έκανε αίσθηση. Καλώς ή κακώς την ακούνε στα Υπουργεία. Πολλά τηλεφωνήματα δεχτήκαμε. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα και αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε τον παλμό και την φωνή της αγοράς. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εδώ λοιπόν, Κορινθία χωρίς μοντάζ, στο Best TV. Να είστε καλά. Γεια χαρά.